καθώς και όλα τα άλλα περιστατικά που φτάνουν στην νοσηλευτική μονάδα. Τους έχουμε δει χιλιάδες φορές με τις προστατευτικές στολές τους σε κλινικές και μονάδες εντατικής θεραπείας. Γιατροί και νοσηλευτές ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους και τη ζωή των δικών τους ανθρώπων για να σώσουν τις ζωές άλλων ανθρώπων του. Η κάμερα της TV 100 βρέθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και μίλησε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Φόβος αρχικά. Ο φόβος παραμένει και ο φόβος θα υπάρχει. Αλλά πολλά συναισθήματα άγχους, χαράς όταν οι ασθενείς άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν, να εξέλθονται από τη ΣΜΕΘ. Μας έδινε και εμάς το κουράγιο να συνεχίσουμε, να παλεύουμε για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό για αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Και νέους ανθρώπους, όχι μόνο μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, αλλά νέους ανθρώπους που είναι στην πιο δημιουργική τους φάση. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια νέα ασθένεια, απειλητική πάρα πολύ για την ζωή, την οποία ακόμα μελετούν και οι επιστήμονες παγκόσμια. Και έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλά βήματα και πολύ γρήγορα βήματα για να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Και στο θέμα της οργάνωσης, της εκπαίδευσης, στον ειδικό εξοπλισμό, στο να διαμορφωθούν οι χώροι, στο να γίνουν οι απαραίτητες μετακινήσεις προσωπικού για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Μας πίεζε ο χρόνος. Είχαμε δυστυχώς απώλειες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω και αυτό μας τύχησε πάρα πολύ. Είχαμε όμως και το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν γενικά στο νοσοκομείο, όχι μόνο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τα κατάφεραν. Οι περισσότεροι βγήκαν από την παθολογική κλινική και βγήκαν πλήρως οι αθέντες. Καταφέραμε και εμείς να βγουν περιστατικά σε πολύ καλή κατάσταση. Στους θαλάμους ΜΕΘ επικρατεί εγρήγορση και μια μόνιμη κινητικότητα. Γιατροί και νοσηλευτές δεν ξεχωρίζουν καθημερινές και αργίες. Περνάνε την πόρτα του νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ νωρίς το πρωί και αποχωρούν αργά το βράδυ. Κάποιοι μάλιστα παραμένουν εκεί. Δεν είμαστε ήρωες. Είμαστε, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι που κάναμε και πριν. Όλα μας τα χρόνια. Αυτό είναι που κληθήκαμε να κάνουμε και τώρα, να βοηθάμε τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Σε πιο ιδιαίτερες συνθήκες, σε πιο δύσκολες συνθήκες, σε απαιτητικές συνθήκες, αλλά αυτό είναι η δουλειά μας. Οι περισσότεροι από εμάς δεν φοβόμασταν τόσο για το ότι θα αρρωστήσουμε και θα βρεθούμε κι εμείς να είμαστε βαρέως πάσχοντες, όσο το ότι αυτό που μας έλεγαν συνεχώς και η διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και οι προϊστάμενοι μας, ότι πρέπει να διατηρηθούμε υγιείς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλους τους αρρώστους. Από τις πιο δύσκολες στιγμές που καλούνται να ανταπεξέλθουν γιατροί και νοσηλευτές, εκτός από τη βαρύτατη παθολογία και την εικόνα των ασθενών, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τους χειριστούν. Καθώς λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού, οφείλουν να φορούν ειδικές στολές. Οι άρρωστοι εδώ μας είδαν μόνο τη στιγμή της διασωλήνωσης και μετά και όσοι τα κατάφεραν. Δυστυχώς δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Ούτε και στα τμήματα όταν τους επισκεφτόμαστε, όπως και οι παθολόγοι μας που νοσηλεύουν στους ασθενείς. Οι ασθενείς δεν ξέρουν το πρόσωπο του γιατρού, ούτε του νοσηλευτή, ούτε του ανθρώπου της καθαριότητας που μπαίνει μέσα, ούτε του τραπεζοκόμου που του πάει το φαγητό. Βλέπει μόνο ένα ζευγάρι μάτια και ακούει μια φωνή. Είναι φοβερές οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Και αυτό είναι που το κάνει διαφορετικό. Εκτός από τη βαριά παθολογία, οι συνθήκες νοσηλείας. Ξέρετε τι είναι πιο συγκλονιστικό, αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ότι γνωρίζετε έναν προς έναν με τα μικρά τους ονόματα. Ναι. Γενικά δεν ξεχνάμε εύκολα τους ασθενείς μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά εδώ πραγματικά από τον πρώτο μέχρι τον 23ο ασθενή ξέρουμε και τα μικρά τους ονόματα. Ενθουσιασμός, χαρά και συγκίνηση είναι κάποια από τα συναισθήματα που κυριαρχούν σε γιατρούς και νοσηλευτές κάθε φορά που ένας ασθενής βγαίνει από τη ΜΕΘ. Τον ετοιμάζαμε για να φύγει από τη μονάδα και του μιλούσα και του έλεγα, θυμάσαι, ήμασταν εμείς οι γιατροί που σε είχαμε διασωληνώσει και σε είχαμε κοιμήσει και σου είπαμε ότι θα σε ξυπνήσουμε και θα σου πούμε ότι ήμασταν καλά. Και από όλα αυτά που είχε περάσει ο ασθενής έκλαιγε απαρηγόρητος. Όσο και αν προσπαθούσα να του πω ότι θα έρθω στην Καστοριά και θα πιούμε τσίπουρα μαζί και θα πας στην οικογένειά σου, έκλαιγε απαρηγόρητο. Η ανταμοιβή μας είναι όταν είναι η πρώτη επίσκεψη, όταν είναι καλά και έρχεται να μας γνωρίσει, να θυμηθεί, να δει που νοσηλεύεται. Άλλοι μας θυμούνται, άλλοι δεν μας θυμούνται λόγω των φαρμάκων που έπαιρνα και για μας αυτή είναι η καθαρά ανταμοιβή μας και μας δίνει την